Είναι πανέτοιμη στην κουζίνα μας, Μαριέλα μου, μουσκαρπούζι σήμερα. Ναι. Μουσκαρπούζι λοιπόν από τη Μαριέλα. Για όλα τα καθημερινά μας πρέπει, που μας γεμίζουν ενέργεια και ευτυχία. Εγώ, Αλφα Μέγα. Εδώ είμαστε λοιπόν με τη Μαριέλα μας. Καλώς μας ήρθες, καλώς Μαριέλα μου. Καλώς σε βρήκα, Χριστιανά. Όλα καλά. Εντάξει. Όλα καλά, εντάξει. Εσύ. Μια χαρά. Τέλεια. Μια χαρά. Λοιπόν, μουσκαρπούζι. Ναι. Θυμάσαι που είπαμε για το τηγανιτό παγωτό. Ναι. Υπόσχομαι την άλλη εβδομάδα να φύγει αυτό ο γάμο. Να φύγει αυτό ο γάμο. Γιατί μου στέλνουν μηνύματα και πρέπει να το πω. Θα φύγει ο γάμο σου και την άλλη εβδομάδα θα είμαι πιο έτοιμη να το κάνουμε. Η Μαριέλα αγχώθηκε περισσότερο από μένα, να σα πω την αλήθεια. Ναι, μου έστελνε μηνύματα. Πε μου, πώ να σου κάνω την τούρτα. Πε μου, σήμερα τη στέλνω ένα μήνυμα. Μου λέει πρέπει να μου πει. Σήμερα τη έστειλα απλά ένα μήνυμα. Μαριέλα μου, κάμε ό,τι νομίζει. Δεν έχω πρόβλημα. Οπότε αξιόχωσα. Είσαι πιο χαλαρή, Χριστιανά. Είδε να μην είσαι. Υπάρχει λόγο να χωνόμαστε τώρα για την τούρτα. Έχει τόσα πράγματα ο κόσμο να χωνεί. Για την τούρτα θα χωνούμε ένα μήνυμα. Καλά, κουλάρι. Αφού είναι να πάει, τούτο έχει σημασία. Για όνομα του Θεού. Το σημαντικό είναι να πάει. Εγώ λέω του. Η άδεια γάμου να υπάρχει, οι βέρε να υπάρχουν, ήρθε και γαμπρό όλοι εκεί και μια χαρά αυτό είναι. Ακριβώ. Λοιπόν, μουσκαρπούζι είναι εύκολο να το κάνουμε. Είναι πανεύκολο. Αλλά απλώς γίνεται με διάφορες μορφές, γιατί έχει κάποιους που δεν μπορούν να βρουν την πάστα καρπουζιού που είναι εξειδικευμένη, γιατί είτε αυτό είναι πιο ακριβό ή είναι... Α, θέλουμε ειδική πάστα. Όχι. Γι' αυτό υπάρχει ο εύκολος τρόπος, τον εύκολο θέλουμε εμείς. Θα το πούμε εμείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά μας, τι θα χρειαστούμε. Θέλουμε 220 γραμμάρια λευκής σοκολάτας, ένα κουταλάκι, μία κουταλιά νησούφας ζελατίνη, 60 γραμμάρια νερό, 475 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, χυμό καρπούζι ή μαρμελάδα καρπούζι. Μαρμελάδα καρπούζι δεν έχω ξαναφάει, να σας πω την αλήθεια. Ή πάστα καρπούζι. Μπισκότο μαύρο σοκολατένιο, Μαριέλα μου, ναι, θρηματισμένο. Ναι, καλύτερα. Και θέλουμε επίσης, είναι μόνο μία κάρτα. Ναι, α, αυτό είναι. Αυτό, α, νομίζω ότι ήταν κάτι πιο πολύ πλοκό. Θες να σου λιώσω τη σοκολάτα. Λοιπόν, πρώτα θα βάλουμε τη ζελατίνη μας. Σε κρύο νερό. Σε κρύο νερό, για να διαλυθεί. Mm-hmm. Και ωραία. Μέχρι να διαλυθεί καλά-καλά, να το ανοίξω, να ζεσταθεί. Και εγώ θα χτυπήσω την γραμμή. Είναι πανεύκολο. Τη σπάτουλα απλώς... εδώ την έχεις για τη σοκολάτα, να ναι. την πάρω. Ωραία. Λοιπόν, να πω όσον αφορά τη γεύση καρπούζι. Περιττώ να σας πω ότι αν δεν βάλετε μέσα καρπούζι, πάλι θα είναι ένα ωραιότατο μους λευκή σοκολάτα, το οποίο το έχω φέρει για να το δοκιμάσουν και εδώ τα παιδιά να πούν ότι πράγματι είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα μους έχουν μέσα αυγό όμως. Όχι. Αυτό δεν έχει. Αυτό από δεν έχει, γιατί ξέρω. Όχι, καλά, δεν είναι μόνο. Όχι, γιατί να υπάρχει μια άλλη παραλλαγή, πιο εύκολη, πιο απλή και πιο. Να τρώνε όλοι. Ναι, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά την πάστα καρπούζι, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι να βάλουμε μαρμελάδα καρπούζι που υπάρχει. Όντως υπάρχει. Πού, εγώ δεν έχω δει μαρμελάδα καρπούζι. Ας πούμε το γλυκό το καρπουζάκι, αυτό που μένει το σιρόπι, είναι σιρόπι καρπουζιού. Είναι μαρμελάδα. Δεν είναι μαρμελάδα. Εντάξει, αυτό το. Α, το σιρόπι από το γλυκό ναι, το καρπουζιού. Δηλαδή και αν κάνεις blender, αν το θρηματίσεις το καρπουζάκι, το γλυκό, αυτό που θα μείνει θα είναι όπως τη μαρμελάδα. Α, εντάξει. Αυτός είναι ο πιο απλός τρόπος. Ο δεύτερος τρόπος είναι να πάρουμε το καρπούζι μας, ναι. να το βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα. Ναι. Να το βράσουμε με νερό και ζάχαρη ίδια ποσότητα όπως κάνουμε το σιρόπι. Με νερό ή να το βάλουμε όπως τις φράουλες που βάζεις μόνο τη ζάχαρη και τις φράουλες. Θα θέλει λίγο νερό. Α, θέλει λίγο νερό. Θα θέλει λίγο νερό γιατί είναι πολύ γλυκό mm-hmm. και πρέπει να μπει ούτως ή άλλως ζάχαρη. Και θα είναι το αποτέλεσμα μετά την επομένη όταν θα κρυώσει θα είναι αυτό. Α, σιροπιαστό, σιροπιαστό. Σιροπιαστό. Πολύ απλά τα πράγματα. Είναι δηλαδή το καρπούζι μας που είναι και εποχιακό να το ζεστάνουμε. Λίγη ζάχαρη, λίγο νερό και θα έχουμε το σιρόπι ή την πάστα μας. Λοιπόν, τώρα έχουμε ζεστάνει τη σοκολάτα. Χριστιανά μου, να σε παρακαλέσω να βάλεις τη ζελατίνη μέσα και να τον εκατέψεις. Και εγώ πάω να φρατέψω την κρέμα γάλακτος που πρέπει να είμαι προσεκτική για να μην κόψει. Ωραία. Και ακολούθως θα ενώσουμε τα δυο μας μείγματα. Τώρα που έχει πήξει έτσι είναι εντάξει, Μαριέλα μου. Ναι, έτσι πρέπει να γίνει. Α, να πήξει. Ό,τι πήξει. Το ποτάκι σου, το βάλω εδώ. Εδώ, εδώ, εδώ. Ναι. Ωραία, για να δούμε. Εδώ, τι πάμε την κρέμα. Uh-huh.
Έχει γίνει. Έχει γίνει εδώ. Να, σαν φύλλος έτσι. Σαν ζυμάρι, σαν κάτι. Σαν ζυμάρι έχει γίνει. Θα βάλω ακόμα λίγο νεράκι, έλα εδώ. Να λίγο νεράκι. Να το φέρουμε σε θερμοκρασία. Θα το επιτρέπεται να το ενώσουμε με την κρέμα. Α, να το ζεστάνω ξανά λίγο. Ε? Όχι πολύ. Α, όχι. Το βάλω πάνω τώρα που είναι ζεστό. Είναι σβηστό ντομάτι, ναι, απλά. Ναι. Θα γίνει το μουσ μας νεκανικά, γιατί με τα σπράτια όπως είπες πριν. Mm-hmm. Είναι ο πιο παραδοσιακός τρόπος. Εμείς το κάνουμε λίγο πιο απλό. Ωραία. Και τώρα... πιο ελαφρύ. Γιατί ό,τι όπου υπάρχει ασπράδι ή αυγό είναι πιο βαρετό το γλυκό. Τώρα είναι εντάξει νομίζω, Μαρίλα μου. Λοιπόν. Έγινε και η κρέμα μας. Λοιπόν. Εδώ. Μάλιστα, τέλειο. Λοιπόν, προσθέτουμε λίγη-λίγη. Το ότι είναι ζεστό, ας πούμε, αυτό δεν μας επηρεάζει. Όχι. Όταν θέλεις να σου προσθέσω άλλο, πες μου να σου προσθέσω. Τέλεια. Το κάνουμε πάνω κάτω, γιατί αν το κάνουμε στη μέση, θα κόψει. Mm-hmm. Άρα από κάτω προς τα πάνω. Είναι θέμα τεχνικής όμως, δεν είναι θέμα ότι είναι δύσκολο γλυκό. Να σου βάλω. Να μου βάλεις, ναι. Πού, έχει σημασία λίγο, που θα βάλω. Λίγο, ναι, στην άκρη. Δεν θέλω να είναι στη μέση, για να μην ανεγκαστώ να το ανακατέψω μέσα στη μέση. Mm-hmm. Ωραία. Θα ξεφουσκώσει, ας πούμε, όχι, κρέμα. Όχι, όχι, όχι. Ίσα-ίσα που πείσαι περισσότερο. Όχι, αν το ανακατέψεις μέσα στη μέση. Μέσα στη μέση θα κόψει. Α, θα κόψει. Έλα, πάμε. Να πιάνει λίγο, ας πούμε, στην άκρη του... Ναι. Φτάνει... Α, έχει στην άκρη καλύτερα. Ναι. Για να μπορεί να πηγαίνει πάνω κάτω. Ωραία. Και έμεινε, ναι, λίγο ακόμη. Ναι. Τελευταία δόση, νομίζω. Νομίζω ότι το ιδανικό είναι 4 φορές για να γίνει, ωραία, σωστά το μείγμα μας. Βάζω και αυτόν πίσω. Εννοείται με την ίδια διαδικασία μπορείτε να κάνετε μαύρη σοκολάτα και γάλακτος, ανάλογα της αρεσκίας σας. Και μπορείτε να κάνετε και δύο μους και να κάνετε το ποτηράκι άσπρο, mm-hmm, μαύρο. Τέλεια. Επιλέξαμε το άσπρο για να μπορέσουμε να το χρωματίσουμε, γιατί μόνο στο άσπρο μπορεί να πιάσει γεύση το καρπουζάκι. Είναι πάρα πολύ δροσιστικό, πάρα πολύ ωραίο, έχει γεύση καρπούζι όντως. Μυρίζει εξαιρετικά, θα το δοκιμάσω σε λίγο γιατί να σου πω την αλήθεια, ήπια τον καφέ και τώρα είμαι, έτσι νιώθω γεμάτον το στομάχι. Είσαι ξεκουράστη Χριστίνα μου, όλα καλά, κοιμάσαι. Μαρέλα μου, αλήθεια θέλεις να σου απαντήσω στο αν είμαι ξεκούραστη. Όχι, δεν είμαι ξεκούραστη, ξενυχτώ πάρα πολύ, αλλά είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Να κοιμάσαι την Πέμπτη. Γιατί εγώ να χορεύω, δεν να φύγω. Φαντάζεσαι από τις 11 εγώ, γεια σας. Λοιπόν, τώρα θα το μοιράσουμε το μείγμα. Ωραία, γιατί το μοιράζουμε. Για να κάνουμε το μισό πράσινο και το άλλο μισό κόκκινο. Α, κόκκινο. Για να γίνει, α, θα βάλεις την πάστα. Ναι, ή θα χρώμα. Βάλω και τα δύο. Λοιπόν, αυτή είναι η πάστα από καρπούζι. Σιρόπι βασικά. Α, σιρόπι από καρπούζι. Έχεις βάλει μέσα χρώμα όμως, δεν είναι? Ναι. Γιατί λέω παρά είναι κόκκινο. Ναι, ναι, έχω βάλει μέσα χρώμα. Αλλά πραγματικά είναι από το φρούτο που γίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θέλω να φέρνω πράγματα που δεν μπορούν να βρουνε, γιατί μετά... Ναι, σίγουρα όχι. Είναι πράγματα που, ναι, μπορούμε να φτιάξουμε, μπορούμε να εύκολα φτιάξουμε στο σπίτι. Αλλά και ακόμα να μείνει μους άσπρης σοκολάτας είναι πάρα πολύ ωραία. Εν τέλει. Εντάξει, είμαι και της άσπρης εγώ. Ναι, είναι ωραία η άσπρη σοκολάτα, πάρα είναι πολύ ωραία. Για μα τι ωραίο που είναι το στούντιο μας. Το βλέπω έτσι τόση ώρα από εδώ, ρε Μαρέλα, όση ώρα να κατέβεις. Πολλά χρόνια. Λέω, έχουμε πολύ όμορφο σπιτάκι. Είναι, ξέρεις, τι με πιάσανε εμένα, βλέπω το τώρα, ξέρεις, όχι ότι τώρα το διαπίστωσα, αλλά δεν ξέρω, έτσι μου ευκεί και ήθελα να το πω. Γιατί είναι πολλά μεγάλα σήμερα, ναι, παιδί, παιδί μου, έτσι. Λοιπόν, εγώ θα προσθέσω ακόμα λίγο κόκκινο κεραμιδί. Α, γιατί θες να το για κοκκινήσεις πιο, πιο πολύ. Το καρπούζι είναι πιο κόκκινο από. Ναι. Λοιπόν,
Εννοείται ότι πάλι με τον ίδιο τρόπο να ανακατεύουμε για να μην κοπεί το μείγμα, έτσι. Εντάξει, δεν θα ρισκάρω να σου ανακατέψω το άλλο μείγμα. Όχι, δεν θα το ρισκάρεις. Γιατί δεν μη σου το κόψω, γιατί δεν έχω ξανακάνει αυτή τη δουλειά. Εντάξει, δεν πειράζει να μείνουν και λίγα νεράκια. Θα το ισιώσουμε στο κορνέ. Και το με άλλο την ίδια σπάτουλα, δεν πειράζει που έχει κόκκινο χρώμα πάνω. Θα το καθαρίσουμε. Έλα, δεν έχουμε. Έλα να το καθαρίσουμε. Και αν έχουμε οτιδήποτε άλλο. Ω, σίγουρα έχουμε. Τώρα που την έχουμε, που είναι την το έχουμε θέμα. Είναι. Λοιπόν, εντάξει. Ωραία. Και θα βάλουμε το πράσινο το χρωματάκι. Μην βάλετε υγρό. Τι εννοείς? Χρώμα. Α, θυμάσαι που υγρό, είχαμε... τι υγρό, το μιάτο. Στο υγρό το χρώμα που κάναμε ναι, την άλλη φορά. Τα μπουκαλάκια. Ναι, τα μπουκαλάκια. Όχι, γιατί θα κόψει το μείγμα. Mm-hmm. Πρέπει να είναι το ζελ που το βρίσκεται παντού. Πλέον αυτά τα προϊόντα είναι τόσο διαδεδομένα που... Εκεί στα ράφια της ζαχαροπλαστικής έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Ναι, απλώς εσείς επιλέξετε τον ζελ. Ναι, ωραία. Λοιπόν... Έχουμε και τον μπισκότον που εγώ επέλεξα μαύρο λόγω του χρώματος, για το βλέπετε. Για τις κοκκονούλες, ναι, ας πούμε. Ναι, σωστά. Και κάνει και πιο ωραία γεύση, για να είμαι ειλικρινής. Και τώρα ξεκινάμε να το βάλουμε στο κορνέ για να φτιάξουμε τα ποτηράκια μας. Α, στο κορνέ θα το βάλουμε. Καλύτερα. Αν δεν θέλετε, εντάξει, με κουταλάκι και με σπάτουλα. Και το βάζουμε σε ατομικά γλυκάκια. Ναι, και ωραίο. Ωραία. Έτσι, ειδικά μου... για τα γενέθλια των παιδιών. Είναι... Δηλαδή, είχαμε κάτι γενέθλια χθες για παιδάκια, ήταν δίδυμα. Και τους έφτιαξε η μητέρα τους, ήθελε να είναι έτσι καλοκαιρινό το θέμα τους. Και τα έκανε τα. Ήταν όλα ανανάδες, καρπουζάκια, ποτηράκια αυτά. Ήταν πολύ ωραία. Λοιπόν, Νικόλα μου, θέλουμε έτσι ένα καλοκαιρινό τραγούδι, αφού κάνουμε καρπουζάκια σήμερα εδώ στην παρέα μας, έτσι. Βάλε μας κάτι ταξιδιάρικο, κάτι... Εδώ ο Νικόλας μας, πρέπει να σας τον παρουσιάσουμε τον Νικόλα μια μέρα. Κόσα μου, Λεβέντης, όποιος DJ έρθει στην εκπομπή μας, θέλουμε να τον παντρέψουμε οπωσδήποτε, έτσι να τον προξεδέψουμε. Νικόλα μου, είσαι ελευθέρος? Βίαζεσαι. Είσαι ελευθέρος, είσαι σε σχέση. Είσαι ελευθέρος. Αύριο ετοιμάσου. Είναι. Ξέρεις ότι. Α, πάω τώρα μέχρι να το γεμίσεις εδώ. Λοιπόν, εδώ ο Νικόλας μας, ο Λεβέντης μας. Εδώ. Νικόλα μου. Να, εδώ. Σήκουν, Νικόλα μου. Κόσα μου, ψηλός Λεβέντης. Εγώ φοράω και τα κούνια και είμαι πιο χαμηλή. Και φοράω και το 12ποντο μου, 15ποντο μου. Τι φοράω και σήμερα. Νικόλα μου, γύρισε και λίγο προφίλ, έτσι. Ας δει. Σε μείνει οι κοπέλες. Έτσι, αυτά. Λοιπόν, πέμε στο Facebook σου, πώς είσαι? Νικόλα Σταλιαδόρος, αλλά είναι διαφορετικό. Πειράζεσαι, Νικόλα μου, πειράζεσαι. Λοιπόν, Νικόλα Σταλιαδόρος στο Facebook. Έτσι και DJ που θέλετε, εδώ επιλογές. Ο Νικόλας μας μπορεί για ένα πάρτι, έτσι, για τον γάμο σας, για ό,τι θέλετε εδώ. Ο Λεβέντης μας. Είναι, Νικόλα μου, εδώ τα πάντα όλα. Είναι δυνατός δίπλα μας. Λοιπόν, και ήρθαμε πάνω στην ώρα που θα γεμίσουμε. Λοιπόν, ξεκινώ από κάτω. Βάζω το πράσινάκι. Ωραία. Βάζουμε το πράσινο. Μπισκότο. Ναι. Και από πάνω το κόκκινο, ε. Ναι. Το πράσινο είναι το μους της λευκής, απλώς χρωματισμένο. Δεν έχει γεύση. Ωραία. Τα κορνέ είναι καλύτερα τα μιας χρήσης, έτσι δεν είναι? Ναι. Τα άλλα, ρε Μαριέλα, μου μένει μία μυρωδιά. Πολύ ασχήμη μυρωδιά. Και έχουν πολλά θέματα χρηστά με θέματα υγείας. Δεν χρησιμοποιώ ποτέ αυτά. Εγώ πήρα μία φορά ένα κορνέ το οποίο δεν ήταν μιας χρήσης. Την επόμενη φορά που πήγα να το χρησιμοποιήσω, έβγαζε μία μυρωδιά που δεν το χρησιμοποίησα καθόλου. Και από τότε μίας χρήσης. Είναι τα καλύτερα. Τελειώνεις και τέλος. Γιατί πώς θα το πλύνεις κιόλας τόσο καλά? Δεν από πλύνεται, μέσα, ναι. Δεν πλύνεται, όσο ζεστό νερό αν και να βάλεις. Από πάνω θα βάλουμε τα σοκολατάκια μας, τα μαύρα. Και τέλος, και πολύ ωραία. Τέσσερα υπέροχα, βάζει κι άλλο το μείγμα. Αλλά εμείς φτιάξαμε τέσσερα. Μαριέλα, τέσσερα. Μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν,